Τα προβλήματα των μηχανικών είναι στο επίκεντρο της διάδραση που συμμετέχει με το ψηφοδέλτιό της στις εκλογές του ΤΕΕ που θα γίνουν στις 20 Νοεμβρίου. Ο απερχόμενος αντιπρόεδρος του ΤΕΕ τμήμα Ηπείρου και εκ νέου υποψήφιος Αλέξανδρος Λάμπρου κάλεσε τους μηχανικούς να προσέλθουν στις κάλπες και να αναδείξουν εκείνους που θεωρούν πιο ικανούς για να επιλύσουν τα σοβαρά προβλήματα με προεξέχοντα το ασφαλιστικό, την κατάσταση στο ΤΣΜΕΔΕ και πολλά άλλα. Ο Αλέξανδρος Λάμπρου ουσιαστικά αναφέρθηκε στην κίνηση που συμμετέχει και πάλι στις εκλογές και αποτελείται από νέους ανθρώπους έτοιμους να δουλέψουν και να προτείνουν λύσεις στα πολλά και σοβαρά προβλήματα που έχει ο κλάδος των μηχανικών. Την ερχόμενη Κυριακή, στις 20 Νοεμβρίου 2016, διεξάγονται σε όλη τη χώρα οι εκλογές για τα όργανα του τεχνικού επιμελητηρίου τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Στο περιφερειακό μας τμήμα συμμετέχουμε ως διάδραση, ένας συνδυασμός ο οποίος ξεκίνησε με συναδέλφους επιστημονικά κατηρτισμένους, έμπειρους, με όρεξη για δουλειά και διάθεση για προσφορά. Τα μεγάλα ζητήματα όπως είναι το ασφαλιστικό, η Τράπεζα Αττικής, το φορολογικό, το ΤΣΜΕΔΕ, τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, πολλές φορές αντιμετωπίζονται ως μαύρα κουτιά, δεν λύνονται και είναι ακόμα ανοιχτά. Μέσα σε αυτό το κλίμα, κληθήκαμε την προηγούμενη φορά ως διάδραση να συμμετέχουμε στη διοίκηση του τεχνικού επιμελητηρίου στο τμήμα Ηπείρου και Λευκάδος και αγωνιστήκαμε γι' αυτό. Δράσαμε συνεχώς με γόνιμες και υλοποιήσιμες προτάσεις και αντιδράσαμε ουσιαστικά σε παλιές νοοτροπίες, σε κομματικές εξαρτήσεις και εκεί σε απόψεις που μας έβρισκαν αντίθετους. Γι' αυτό και μένοντας συνεπείς σε αρχές, θέσεις και δεσμεύσεις, συμμετέχουμε και αυτή τη φορά στην εκλογική διαδικασία, κάνοντας ένα δεύτερο βήμα πιο έμπειρο, πιο σταθερό και ελπίζουμε ότι θα είναι εξίσου επιτυχημένο. Γι' αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά στις εκλογικές διαδικασίες της 20 Νοεμβρίου, γιατί το ΤΕΕ πιστεύουμε ότι έχει ακόμα περισσότερες δυνατότητες να προσφέρει τόσο στους συναδέλφους, όσο και στην κοινωνία, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.